Ο Γραμματικόπουλος ο κόρνερ. Στο 13 προς 14. Ο Γραμματικόπουλος εκτελεί. Κεφαλιά εδώ και 1-0. Κεφαλιά. Και έχουμε το 1-0 για το Πάτρα, φίλες και φίλοι. Κεφαλιά και 1-0 σε αυτό το στημένο. Ο Αγριμάκης. Νομίζω ο Αγριμάκης είναι ο σκόρερ. 1-0. Ο Αγριμάκης είναι ο σκόρερ. Το 1-0 λοιπόν. Κεφαλιά από το κόρνερ του Γραμματικόπουλου στο 14. Ωραία παλιά εδώ για να δούμε την ευκαιρία. Παλιά που γίνει Δημητρακόπουλος 2-0. 2-0 ο Δημητρακόπουλος από κοντά. Έφυγε ταχύτερα το Πάτρε και 2-0. 2-0 ο Δημητρακόπουλος. 2-0 λοιπόν. Μέσα σε 2 λεπτά 2 γκολ. 2-0. Από δεξιά και ο Δημητρακόπουλος από κοντά στο 15 το 2-0. Διαμαντάκος. Τα κάνει ένα σούτ πάνω τα δοκάρια. Διαμαντάκος ένα σούτ, την μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την γυναστή του τερματοφύλακα του Πάτρε, ακριβώς το 31. Κωστάκος. Κωστάκος, η σέντρα. Κεφαλιά εδώ. Αναστασοβίτης, η μπάλα τελικά δεν βγήκε. Αναστασοβίτης και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για το Πανεγυθεατικό. Έχουμε πέναλτι, μια φάση που δεν προμήνυε κάτι. Ο Αναστασοβίτης, την μπάλα δεν είχε βγει out, έκανε το πέναλτι, ένα πέναλτι που δεν χρειαζόταν εδώ στο δεύτερο των καθυστερήσεων, στον αντίπαλό του, στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Ένα, θα το χαρακτήριζα αψυχολόγητο πέναλτι εκεί που έκανε ο Αναστασοβίτης, καθώς νόμιζε η μπάλα θα βγει έξω, η μπάλα δεν βγήκε έξω, ήταν στην άκρη της μεγάλης περιοχής και γιατί σφύριξε πέναλτι. Όλα έτοιμα. Το πέναλτι εκτελείται και γκολ. 2-1 ο Αναστασάκος. 2-1 μειώνει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Πανεγυθεατικός. Ο Γιώργος Αναστασάκος ενίκησε τον κολκύπα Αναστασοβίτη σε μια φάση που δεν προμήνυε κάτι, επαναλαμβάνω, αν το δείτε και στο βίντεο. 2-1 λοιπόν. 2-1 ο μειώνει το Γήθιο με τον Αναστασάκο στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Και έχουμε σέντρα για τον Πάτρε και θα σφυρίξει λογικά κάπου εδώ ο κύριος Φουστέρης. Δημητρακόπουλος για τον Γραμματικόπουλο. Έχει τραυματιστεί ο Δημητρακόπουλος. Έχουμε πλεονέκτημα όμως. Έχει μπάλα τον Πάτρε. Γραμματικόπουλος ο σουτ. Εδώ στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία εδώ. Ναι, προσπαθεί. Κάτι ζητάνε του Πάτρε εδώ. Εδώ κάτι ζητάνε του Πάτρε. Λέει παίζει το κύριος Φωστέρης. Στο πέσιμο του Σαμπανέη εδώ, φίλες και φίλοι. Στο 48. Αζωβίτη στο βολέ. Δημητρακόπουλος εδώ ανάμεσα σε δύο. Γραμματικόπουλος είναι ευκαιρία. Γραμματικόπουλος, Γραμματικόπουλος πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για το Πάτρε. Έχουμε πέναλτι για το Πάτρε. Το κέρδισε ο Γραμματικόπουλος εδώ. Ανετράπε τον οδοφύλακα. Έχουμε πέναλτι. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Αγριμάκης παίρνει λίγο μετραφόρα με Καβαλιώτη. Αγριμάκης εκτελεί. Πέφτει ο τερματοφύλακας και διώχνει. Ωραία επέμβαση εκεί του Καβαλιώτη. Δεν μπορεί να γίνει το 3-1. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Γηθίου. Έπεσε ωραία στην αριστερή πλευρά ο έμπειρος γκολίπερ ο Καβαλιώτης της ομάδας του Γηθίου και έδιωξε το πέρα το Αγριμάκη. Χάθηκε φίλε για το 3-1. Κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε από κοντά το shoot out. Ευκαιρία εδώ για το εκτελέστηκε το κόρνερ και το shoot που έγινε. Ευκαιρία εδώ για να γίνει το 2-2. Στο 61. Στο 61 με το Σπηλιωτόπουλο. Ναι, με το Σπηλιωτόπουλο. Σαμπανέη, ωραία προσπάθεια από τον Θοδωρή Σαμπανέη από δεξιά. Για να δούμε Σαμπανέη, έχει φύγει ο Γραμματικόπουλο. Σαμπανέη, μόνος του Σαμπανέη. Το σουτ λίγο out. Καλή ευκαιρία εδώ. Από το Σαμπανέη που φύγει από δεξιά. Έφτασε από τα πλάγια να σουτάρει, αλλά η μπάλα κατέληξε περίπου ένα μέτρο έξω από το δοκάρι, από το αριστερό κάθετο δοκάρι τη εστίας του Καβαλιώτη. Φάση αυτή στο 73 με το Σαμπανέη. Και φεύγει το Πάτρε τώρα στην κόντρα και φεύγει ο Γραμματικόπουλος. Για να δούμε τον Γραμματικόπουλος, ο Νίκος Γραμματικόπουλος. Για να δούμε. Γραμματικόπουλος. Γραμματικόπουλος δεν κάνει καλή προσπάθεια εδώ. Ο Γραμματικόπουλος δεν μπορεί από εκεί να νικήσει τον Καβαλιώτη από τα πλάγια. Έπρεπε να κάνει σέντρα. Τελικά
έκανε ένα σουτ το οποίο κατέληξε out στο 87.